Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος προς τα μέλη της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης που πιστεύουν στο Θεό Πατέρα και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ευχόμαστε η χαρά και η ειρήνη που δίνει ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι μαζί σας. Ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για όλους εσάς και σας αναφέρουμε στις προσευχές μας. Θυμόμαστε αδιάκοπα ενώπιον του Θεού Πατέρα μας την ενεργό σας πίστη, την έμπρακτη αγάπη και τη σταθερή ελπίδα σας στον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, γιατί ξέρουμε ότι σας αγαπάει και σας έχει διαλέξει για να νίκετε σε Αυτόν. Γιατί το χαρμόσυνο άγγελμά μας για τον Χριστό δεν το φέραμε σε εσάς μόνο με λόγια, αλλά και με δυνάμεις θαυματουργικές, με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και με μεγάλη πιστικότητα. Έτσι ξέρετε τι κάναμε για σας όταν ήμασταν μαζί σας. Αλλά κι εσείς μιμηθήκατε εμάς και τον Κύριο, γιατί κάτω από σκληρό διωγμό αποδεχτήκατε το κήρυγμα με τη χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι γίνατε υπόδειγμα σε όλους τους πιστούς της Μακεδονίας και της Αχαΐας. Από σας, όχι μόνο διαδόθηκε ο λόγος του Κυρίου στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, αλλά απλώθηκε παντού η είδηση για την πίστη σας στο Θεό, ώστε εμείς να μην χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όλοι αυτοί έχουν να το λένε πως μας δεχτήκατε όταν ήρθαμε σε εσάς και πως εσείς, εγκαταλείποντας τα είδωλα, επιστρέψατε στη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού και προσμένετε να κατεβεί δοξασμένος ο Υιός Του, που εκείνος τον ανέστησε, ο Ιησούς, ο οποίος θα μας γλιτώσει από την επερχόμενη θεϊκή οργή. Κεφάλαιο δεύτερο. Το ξέρετε κι εσείς, αδερφοί μου, ότι ο ερχομός μας στην πόλη σας δεν πήγε χαμένος. Πρωτύτερα στους Φιλίππους μας κακοποίησαν και μας έβρισαν, όπως ξέρετε. Ο Θεός όμως μας έδωσε θάρρος, ώστε να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο Του μέσα από πολλές δυσκολίες. Το κήρυγμά μας δεν προέρχεται από κάποια πλάνη, δεν έχει ανήθικα ελαττήρια ούτε πονηρούς σκοπούς, αλλά κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως μας το εμπιστεύτηκε ο Θεός, αφού πρώτα μας δοκίμασε. Έτσι, κηρύττουμε όχι για να αρέσουμε σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό, ο οποίος γνωρίζει καλά τις καρδιές μας. Γιατί δεν σας κολακέψαμε ποτέ, όπως ξέρετε. Ούτε ήρθαμε με προσχήματα για να κερδίσουμε κάτι, μαρτυράς μας ο Θεός. Δεν ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα ούτε από σας ούτε από άλλους. Αν και μπορούσαμε να σας επιβαρύνουμε ως Απόστολοι του Χριστού. Απέναντίας ήμασταν στοργικοί, σαν τη μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Και ήταν τόση έγνοια μας για σας, ώστε ήμασταν έτοιμοι να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και την ίδια μας τη ζωή, επειδή σας αγαπήσαμε. Οπωσδήποτε θα θυμάστε, αδερφοί, τον κόπο και τον μόχθο μας. Όταν σας κηρύταμε το Ευαγγέλιο του Θεού, παράλληλα εργαζόμασταν μέρα νύχτα για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από εσάς με τη συντήρησή μας. Εσείς και ο Θεός είστε μάρτυρες για το πόσο άγια, δίκαιη και άψογη ήταν η συμπεριφορά μας απέναντι σε εσάς που πιστέψατε. Ξέρετε καλά ότι φερθήκαμε στον καθένα σας όπως ο πατέρας στα παιδιά του. Σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε και σας εξορκίζαμε να πορεύεστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, που σας προσκαλεί στη βασιλεία και στη δόξα Του. Γι' αυτό και εμείς ευχαριστούμε αδιάκοπα το Θεό, γιατί όταν ακούσατε από μας το Λόγο Του, τον δεχτήκατε όχι ως ανθρώπινο Λόγο, αλλά ως ο Λόγο του Θεού, όπως πραγματικά και είναι. Αυτός ο Λόγος εκδηλώνεται με έργα σε εσάς που πιστεύετε. Εσείς, αδερφοί, μιμηθήκατε εκείνες τις εκκλησίες του Θεού που βρίσκονται στην Ιουδαία και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Γιατί και εσείς πάθατε τα ίδια από τους συμπατριώτες σας, όπως και εκείνοι από τους Ιουδαίους. Αυτοί είναι που θανάτωσαν τον Κύριό μας τον Ιησού και τους προφήτες τους και καταδίωξαν και εμάς. Δεν είναι αρεστοί στο Θεό και εχθρεύονται όλους τους ανθρώπους. Αυτοί μας εμποδίζουν να κηρύξουμε στους εθνικούς για να σωθούν και έτσι όλο ένα ξεχυλίζει το ποτήρι των αμαρτιών τους.
φτάνει όμως πάνω τους τελειωτικά η οργή του Θεού. Εμείς όμως αδερφοί, όταν σας αποστερηθήκαμε προσωρινά, με το σώμα βέβαια και όχι με την καρδιά, πολλές φορές προσπαθήσαμε με πολύ λαχτάρα να σας ξαναδούμε. Το θέλαμε πολύ να σας επισκεφθούμε, εγώ ο Παύλος μάλιστα επανειλημμένα. Μας εμπόδισε όμως ο Σατανάς. Ποια θα είναι αλήθεια η ελπίδα μας, η χαρά, το στεφάνι και το καύχημά μας μπροστά στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, όταν θα ξανάρθει, αν όχι κι εσείς? Ναι, εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά μας. Κεφάλαιο τρίτο. Έτσι, μη αντέχοντας πια άλλο, αποφασίσαμε να μείνουμε μόνοι μας στην Αθήνα. Σας στείλαμε όμως τον αδελφό μας τον Τιμόθεο, υπηρέτη του Θεού και συνεργάτη δικό μας στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού, για να σας ενθαρρύνει και να σας στηρίξει στην πίστη σας, ώστε οι διωγμοί που περνάτε να μην κλονίσουν κανέναν. Άλλωστε και εσείς οι ίδιοι το ξέρετε πως αυτά μας περιμένουν. Όταν βρισκόμασταν κοντά σας, σας προειδοποιούσαμε ότι θα μας έβρισκαν διωγμοί, όπως και έγινε και το ξέρετε καλά. Γι' αυτό κι εγώ δεν άντεξα άλλο και έστειλα να μάθω για την πίστη σας. Μήπως υποκύψατε στον πειρασμό του Σατανά και πάει χαμένος ο κόπος μας. Πριν από λίγο μας ήρθε ο Τιμόθεος από σας και μας έφερε τις καλές ειδήσεις για την πίστη και την αγάπη σας. Μας είπε ότι διατηρείτε πάντα καλές αναμνήσεις από μας και ότι θέλετε πολύ να μας ξαναδείτε όπως και εμείς εσάς. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, μέσα σε όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις μας πήραμε θάρρος εξαιτίας σας. Μας τόνωσε η πίστη σας, γιατί τώρα που μάθαμε πως εσείς μένετε σταθεροί κοντά στον Κύριο πήραμε ζωή. Με ποια λόγια θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε το Θεό για σας, που να είναι αντάξια της μεγάλης χαράς που δοκιμάζουμε εξαιτίας σας ενώπιον του Θεού μας? Τον παρακαλούμε μέρα και νύχτα με όλη μας την καρδιά να μας αξιώσει να σας δούμε από κοντά και να συμπληρώσουμε τα κενά που υπάρχουν στην πίστη σας. Ο ίδιος ο Πατέρας μας Θεός και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ας κατευθύνουν τα βήματά μας κοντά σας. Και ο Κύριος ας κάνει να αυξάνει όλο και περισσότερο η αγάπη μεταξύ σας και προς όλους και να γίνει τόσο μεγάλη όσο είναι η δική μας αγάπη για σας. Έτσι θα στερεώσει τις καρδιές σας, ώστε να σταθείτε μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας άγιοι και άμεμπτοι, όταν θα ξανάρθει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μαζί με όλους όσοι Του ανήκουν. Κεφάλαιο τέταρτο. Ακόμη κάτι, αδερφοί. Μάθατε από μας πώς πρέπει να ζείτε για να αρέσετε στο Θεό. Σας παρακαλούμε λοιπόν και σας προτρέπουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού να συνεχίσετε με ακόμα περισσότερο ζήλο για να προοδεύετε όλο και πιο πολύ. Θυμάστε ποιες οδηγίες σας δώσαμε με εντολή του Κυρίου Ιησού. Το θέλημα του Θεού είναι να γίνετε άγιοι, δηλαδή να αποφεύγετε την πορνεία. Ο καθένας σας να μάθει να διατηρεί το σώμα του αγιασμένο και τιμημένο και να μην το υποδουλώνει σε σαρκικά πάθη, όπως κάνουν οι εθνικοί που δεν γνωρίζουν το Θεό. Να μην ζητάτε σε αυτό το θέμα πλεονεκτήματα βλάπτοντας τον αδελφό σας την πίστη, γιατί όπως σας το προείπαμε και σας το τονίσαμε, ο Κύριος θα είναι δίκαιος τιμωρός για όλα αυτά. Ο Θεός μας κάλεσε με σκοπό να γίνουμε όχι ηθικά ασίδωτοι, αλλά άγιοι. Συνεπώς, όποιος τα παραβαίνει αυτά, δεν παραβαίνει εντολές ανθρώπων, αλλά του Θεού, που σας έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο. Όσο για την αγάπη προς τους αδερφούς, δεν χρειάζεται να σας γράψουμε, γιατί ο Θεός σας δίδαξε εσάς τους ίδιους να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αυτό το εφαρμόζεται ήδη σε όλους τους αδερφούς που είναι σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Σας προτρέπουμε όμως, αδερφοί, να το αναπτύξετε ακόμη περισσότερο. Να το θεωρείτε τιμητικό να ζείτε χωρίς αναταραχές, να ασχολείστε μόνο με τις δικές σας υποθέσεις και να εργάζεστε για να βγάζετε το ψωμί σας με τα ίδια σας τα χέρια, όπως σας παραγγείλαμε. Έτσι θα έχετε το σεβασμό των μη χριστιανών και δεν θα εξαρτάστε οικονομικά από κανέναν.
Θέλουμε να ξέρετε, αδερφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε κι εσείς όπως και οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε. Το ίδιο πιστεύουμε και ότι αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού, ο Θεός θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του. Με βάση τη διδασκαλία του Κυρίου σας λέμε τούτο. Εμείς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή κατά την παρουσία του Κυρίου, δεν θα προηγηθούμε στη συνάντηση με τον Ιησού από εκείνους που θα έχουν πεθάνει. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή Αρχάγγελου και με σάλπιγγα Θεού, θα κατεβεί από τον ουρανό και αυτοί που πέθαναν πιστοί στο Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Έπειτα, εμάς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή, θα μας αρπάξουν σύννεφα μαζί με εκείνους για να προϋπαντήσουμε το Κύριο στον αέρα κατά τον ερχομό Του. Κι έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Ας παρηγορεί λοιπόν ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά. Κεφάλαιο 5. Σχετικά με το χρόνο του ερχομού του Κυρίου, αδερφοί, δεν χρειάζεται να σας γράψουμε, γιατί κι εσείς το ξέρετε πολύ καλά, ότι η ημέρα του Κυρίου θα έρθει απροειδοποίητα, όπως ο κλέφτης τη νύχτα. Όταν λένε «έχουμε ειρήνη και ασφάλεια», τότε, όπως η πόνη στην έγκυο γυναίκα, έρχεται ξαφνικά πάνω τους η καταστροφή, από την οποία δεν θα γλιτώσουν. Εσείς όμως, αδερφοί, δεν ζείτε στο σκοτάδι, για να σας ευνηδιάσει σαν τον κλέφτη η μέρα της παρουσίας του Κυρίου. Είστε όλοι σας άνθρωποι του φωτός και της ημέρας. Δεν ανήκουμε στη νύχτα ούτε στο σκοτάδι. Ας μην κοιμόμαστε λοιπόν όπως και οι άλλοι, αλλά ας είμαστε άγρυπνοι και νυφάλιοι. Όσοι κοιμούνται, τη νύχτα κοιμούνται, και όσοι μεθούν, τη νύχτα μεθούν. Εμείς όμως, ως άνθρωποι της ημέρας, ας είμαστε νυφάλιοι, φορώντας την πίστη και την αγάπη για θώρακα και την ελπίδα της σωτηρίας για περικεφαλαία. Γιατί ο Θεός δεν μας προώρησε να δοκιμάσουμε την τελική οργή Του, αλλά να αποκτήσουμε τη σωτηρία μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός πέθανε για μας, ώστε όταν έρθει, είτε μας βρει ζωντανούς είτε νεκρούς, να ζήσουμε μαζί Του. Γι' αυτό να ενισχύετε και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον, όπως άλλωστε και κάνετε. Σας παρακαλούμε, αδερφοί, να αναγνωρίζετε όσους από εσάς κοπιάζουν και προείστανται ανάμεσά σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, και σας νουθετούν. Για το έργο τους αυτό, να τους περιβάλλετε με περισσή τιμή και αγάπη. Να έχετε ειρήνη μεταξύ σας. Σας προτρέπουμε, αδερφοί, να συμβουλεύετε τους άστατους, να παρηγορείτε τους λιγόψυχους, να στηρίζετε τους αδύνατους στην πίστη και να δείχνετε μακροθυμία σε όλους. Προσέχετε να μην ανταποδίδετε ο ένας τον άλλον κακό στο κακό, αλλά να επιδιώκετε πάντα το αγαθό και μέσα στην Εκκλησία και σε όλον τον κόσμο. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα, να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε τι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε σε εσάς δια του Χριστού. Μη σβήνετε τη φλόγα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Μην περιφρονείτε τα κηρύγματα των προφητών, αλλά να τα εξετάζετε όλα και να κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο. Να απέχετε από κάθε λογής πονηρό. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του. Και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αδερφοί μου, να προσεύχεστε για μας. Χαιρετήστε όλα τα μέλη της Εκκλησίας με αδερφικό φίλημα. Σας εξορκίζω στο όνομα του Κυρίου να διαβαστεί η επιστολή σε όλους τους αδερφούς. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν.